Πάμε. Πάμε στην Στέλλα Χερβατζόγλου. Πάμε γιατί έχουμε ένα ατύχημα, από ό,τι φαίνεται, με λεωφορείο στην Τριανδρία. Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Έλα, Λένα. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην Τριανδρία, στον τερματικό σταθμό των λεωφορείων. Και ο Αποστόλης Τσινάρης θα σας δείξει τώρα ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε συνολικά τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Τώρα, τι μπορεί να συνέβη? Λίγα μέτρα πιο πάνω είναι τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τώρα, δύο οι πιθανότητες. Ή ήταν μέσα ο οδηγός και ενώ πήγε να στρίψει το λεωφορείο, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα. Και κατ' επέκταση το ένα μετά έπεσε πάνω στο άλλο. Και η άλλη περίπτωση είναι να λύθηκε το χειρόφρενο. Mm-hmm. Τώρα, μένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό είναι γύρω στις 12 η ώρα το βράδυ. Ναι. Ακριβώς μιλάμε για πέντε τουλάχιστον αυτοκίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιο άτομο μέσα στα αυτοκίνητα. Και από όσο ξέρουμε ότι δεν τραυματίστηκε και κάποιος άλλος από τον ΟΑΣΤ οδηγό σου και δεν υπήρχε κάποιος επιβάτης μέσα στο λεωφορείο. Από ό,τι μας λένε εδώ, τα μέλη τώρα, του ΟΑΣΤ ήταν Έλενα, το τελευταίο δρομολόγιο. Πήγαινε να μπλέξουμε το δημόσιο τώρα να πάρεις αποζημίωση. Έχεις να τραβήξεις εδώ. Έχει να γίνει εδώ τώρα, γιατί αυτά όλα οι άνθρωποι θα πρέπει να τα πάρω από το δημόσιο. Προφανώς. Να ζητήσω αποζημίωση από το δημόσιο. Ναι, ναι. Φέξε μου και γλίστρισα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το παρακολουθήσουμε, Έλενα, πότε θα αποζημιωθούν. Ναι. Αν. Πότε και αν. Το αν πιστεύω ότι το θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποζημιωθούν, ναι, αλλά το πότε, ναι, έχει σημασία. Ναι. Είναι φοβερό πάντως, πραγματικά, κοιτάξτε εδώ. Το τι έγινε τώρα δεν ξέρουμε, πώς ξέφυγε, γιατί έπαθε κάτι ο οδηγός, συνέβη κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε ακόμα, Έλενα. Δεν ξέρουμε γιατί συνέβη κατά τη διάρκεια της βραδινής βάρδιας, ναι, οπότε περιμένουμε τώρα και νεότερα από τον οργανισμό του ΟΑΣΤ να ξυπνήσουν και εδώ φυσικά οι κάτοικοι να δουν και τα αυτοκίνητά τους τα και ακόμα. Πώς ακριβώς θα αποζημιωθούν, όπως είπατε και δεν εσείς. Δεν τα έχουν δει όλοι ακόμα. Τώρα μπορεί να το βλέπουν και από την τηλεόραση. Όχι, μάλιστα, δεν τα έχουν δει ακόμα. Α, μπράβο. Εδώ έρχεσαι με τους γείτονες, μας είπαν ότι δεν ακούσανε τη σύγκρουση. Ναι. Δεν ακούσαν τη σύγκρουση οι γείτονες. Θα κατέβουν οι άνθρωποι πρωί πρωί. Θα τους γίνει η μέρα ρόιδο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.